καμία σχέση ο Αλαντίν των Άλαν Κόλπων με τον Αλαντίν του Disney, αλλά αγάπη μου, άμα έχει φαντασία, όλα τα βλέπει. Φαντασία. Πίχτρα στη φαντασία είναι όλε οι ταινίε του Disney. Και πρώτη και καλύτερη, ο Αλαντίν, που μάλιστα έχει ανακηρυχτεί και καλύτερη ταινία στην ιστορία του σινεμά, κινουμένων σχεδίων φυσικά. Μα και τι δεν έχει αυτή η ταινία μέσα. Αυτές που χορεύουν έτσι έχει. Χαλιά που πετάνε έχει. Ένα τζίνι τρομερό και φοβερό με τη φωνή του Ρόμπιν Βίλιαμς έχει. Αφού να φανταστείτε, όταν πρωτοκυκλοφόρησε η βιντεοκασέτα στην Αγγλία, έγινε ένα τρομερό πάρτι που αμολύσανε 3 εκατομμύρια μπαλόνια στον ουρανό να έτσι. Τώρα βέβαια που κυκλοφόρησε η κασέτα και στην ελληνική αγορά, η Audio Visual έχει δώσει στην εκπομπή 20 βιντεοκασέτες του Αλαντίν για το κοινό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ στο στούντιο στα Άλλα Κόλπα. Γεια σας βρε. Άντε πάλι. Όλο δώρα είστε. Α, δείτε τώρα και κάτι άλλο που σας ενδιαφέρει. Καλά, εγώ δεν χρειάζεται να το δω, το ξέρω. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε από κοντά Άλλα Κόλπα, τηλεφωνήστε στο 6403-009. Άραγωνε. Denzel Washington. John Lithgow. Do you love me? Yes. Αυτή τη Δευτέρα, στις 11.30 το βράδυ στο Μέγκα, το σφύριγμα της σφαίρας. Μια μοναδική αστυνομική ταινία. Άλλα Κόλπα χωρίς φάρσα είναι σαν τη μελιτζάνα, σαλάτα χωρίς τη μελιτζάνα. Λοιπόν, αυτή τη φορά καταλήξαμε να κάνουμε φάρσα σε ένα πάρα πολύ γνωστό κωμικό συνάδελφο ηθοποιό. Θα το δείτε σε λίγο, θα σας πω και το όνομά του. Και έχει σχέση με ένα τρακάρισμα με το αυτοκίνητό του στη γειτονιά του με μια κοπέλα η οποία την τζιλοέπεφτε κτλ. Παύλος Κοντογιαννίδης, παρακαλώ. Παύλος Κοντογιαννίδης. Πολ Κοντογιαννίδης. Αγοράκι μου. Όχι στο στόμα. Παύλος Κοντογιαννίδης. Όχι στο στόμα. Στο στόμα, στο στόμα, στο στόμα, γλυκά, κυρίσσα ένα. Άσε. Ωραίο. Έλα, κάτσε εκεί. Πού, εδώ. Παύλος Κοντογιαννίδης. Άλλο ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Το ψυχή, ρε. Κάτσε, κάτσε, Παύλο. Παύλος Κοντογιαννίδης. Ξαπλώνω, τι κάνω. Ξάπλωσε, κάνω τη θέση. Μετά από τη φάρσα που πω. Μετά τη φάση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν με βολεύει έτσι να δείξω τον πόη μου. Έχει το ελεύθερο. Λοιπόν. Έχει το ελεύθερο. Ακούστε λοιπόν τι έγινε με τον Παύλο Κοντογιαννίδη. Να πούμε στου τηλεθεατέ να καταλάβουν και θα δούμε σε λίγο το βίντεο, θα το σχολιάσουμε. Και, και κάποιοι πρέπει να δείρουμε. Λοιπόν. Γίνεται ένα τρακάρισμα και κάποιο αστυνομικό δικό μα και η κοπέλα δικιά μα ενοχλεί τον Παύλο τον Κοντογιαννίδη, ο οποίος κατεβαίνει το σπίτι όπως θα δείτε σε λίγο, και αρχίζει μία μανούρα με τον αστυνομικό και την κοπέλα ότι την έχει τρακάρει, όχι δεν έχω τρακάρει, όχι την έχω τρακάρει κτλ. Κτλ. Θα δούμε το βίντεο σε λίγο και ξαφνικά εμφανίζομαι εγώ, κοιτάξτε πώς. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Εδώ κυρία Σκυρίδη, ότι χθες το βράδυ την τρακάρετε με το αυτοκίνητό σας. Το τσιπάκι πάνω στην Αλεξάνδρα. Χθες το βράδυ. Βάζει το αυτοκίνητο μέσα. Εγώ δεν έχω κυκλοφορήσει χθες το βράδυ καθόλου. Όχι, σας είδα γιατί είστε γνωστός, γι' αυτό σας είδα. Υπάρχει και μάτρας ο οποίος σας αναγνώρισε. Και είμαι εξωπώνυμος και πολύ στεναχωρήθηκα. Βέβαια, αφού σας είδα και είχα και μάρτυρο τον κύριο. Μα το τσιπ είναι, εγώ δεν βγήκα χθες το βράδυ καθόλου έξω. Εγώ προτιμούμαι. Μα σας είδα γιατί σας ξέρω, γι' αυτό και είπα το θάρρος σας. Βγήκα γιατί είστε γνωστός.
Μα τι λέτε, δεν σα λέω. Ήρθε η κυρία στο τμήμα και μα είπε ότι ψάχναμε στο δίκτυο. Υπάρχουν πάντα ρωτήσει στο πάρκι. Είναι παρακαλισμένο εκεί πέρα δύο μέρε. Δεν έχω ψηθεί καθόλου. Δεν ήταν τρελή, γιατί το είδα. Μα συγγνώμη, ένα τζι δεν κυκλοφορεί στην Αθήνα. Μα σας είδε και ο κύριος, σας είδε και σας αναγνώρισε. Εντάξει, είστε και τυχαίος. Εγώ να πω άλλους δύο και να το πω, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ δεν έχω βγει καθόλου από το σπίτι. Και εγώ να φέρω πιο μάκρυ, τι είμαι μέσα. Ευτυχώς που δεν έχω μάκρυ τον κύριο. Μα κι εγώ έχω μάκρυ, καθόμουν όλη μέρα και έγραφα κείμενα, όλη νύχτα. Γιατί συγγνώμη, τότε εγώ είδα έναν άλλο τον Γιαννίδη. Πού σας δείξε, θέλω πάρα να δούμε το τζιπ που είναι παρκαρισμένο μέσα στο... Είναι το αυτοκίνητο της κυρίας εδώ. Ναι, πάμε να το δούμε το τζιπ μέσα στο πάρκινγκ. Θα ρωτήσουμε και το... Δηλαδή, δεν ξέρω τι μου κάνατε και δεν... Μα τι να σου είχατε, θα τρελαθούμε τελείως τώρα, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είμαστε τελείως... Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί είστε πόνοι. Μα πάμε να δούμε. Μα κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να ήταν ένα άλλο τζιπ το οποίο σηκώθηκε. Και πώς ήταν άλλος ουσίας, δηλαδή. Τι να πω, συγγνώμη, δύο λεπτά, σου πάει κάποιος και φεύγει. Σας είδε κι άλλος, δεν είναι μόνο η κυρία που λέει. Ναι, ωραία, και εγώ να σας πω ότι ήμουν χθες επάνω και έγραφα κείμενα. Έχω κι εγώ μάρτυρα. Δηλαδή τι θα κάνουμε, άλλος είναι... Ωραία, θα βρούμε, θα πάμε στο χρόνο να τα βρούμε. Ελάτε να δείτε λίγο το αυτοκίνητο. Τι είναι αυτό εδώ, μα θα τρελαθούμε τελείως. Πάμε να ρωτήσουμε το πάρκινγκ. Μα το τζιπ δεν βγήκε χθες. Μήπως το πήρε κάποιος άλλος, αποκλείεται να το πήρε κάποιος άλλος. Εσείς ήσασταν. Πάμε να ρωτήσουμε τον αυτό, δηλαδή μου είναι το μάτι. Για έλατε, να δείτε το αυτοκίνητο. Ορίστε, βάλω το αυτοκίνητο μέσα. Πάμε να δούμε αν έχει... Πάμε να το δούμε στο πάρκινγκ, τρελαθούμε τελείως. Και δεν ήθελα, μωρέ Παύλο μου, να γίνει έτσι, γιατί εντάξει... Μα κορίτσι μου, το... Μήπως είναι άλλος και σκόθηκε και έφυγε. Μα πού σε είδα και... Σας είδε ο κύριος. Η ώρα να σας πω και εγώ καθόμουν μέσα, είναι η κοπέλα μου επάνω. Θέλετε να πάμε να δούμε το τζιπ στο πάρκινγκ. Ωραία, Παύλο μου, δεν ήθελα έτσι. Δηλαδή, ήθελα να γνωριστούμε αλλιώς, όχι να γνωριστούμε σε τέτοια φάση. Μα θέλετε να πάμε να δούμε. Μα το τσίπ δεν είναι και τίποτα, ρε παιδιά. Είναι παρκαρισμένο εδώ και δύο μήνες. Δεν ξέρω, έχει ασφάλεια. Πολύ, ρε παιδιά. Συγγνώμη, μην τρελαθούμε δηλαδή. Ξέρω εγώ να τα. Λες εγώ να σε χτύπα και να σφυρώμε και να έφευγα. Εγώ δεν βγαίνει καθόλου αυτό εδώ σπίτι, κοπέλα. Στεναχωριέ με τι. Θέλει να πάμε να δούμε. Εδώ είναι το πάρτι. Πάμε παράσου να το δούμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Βγήκε δύο μέρες, το τσίπ δεν έχει βγει. Μα ήσουν εσύ, σε είδα, γιατί δεν ξέρω. Μα ήθελα... να το δούμε. Και να σου πω και κάτι άλλο, ήθελα πολύ να σε γνωρίσω, αλλά όχι να σε γνωρίσω έτσι. Βρε κούκλα μου, θες να πάμε να δούμε το τσίπ. Να δούμε από πού σε έχουν χτυπήσει, αφού είναι άδειο το τσίπ. Στεναχωριέμαι, γιατί δεν ήθελα να γνωριστούμε έτσι. Θέλεις να πάμε στο πάρκι, πάμε μια βόλτα. Κοίτα εδώ πέρα, κοίτα. Κοίτα, όλο το έβαλες μέσα. Έχει και το κόκκινο το τέτοιο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να πάω στο τμήμα να τα πείτε και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μα πάμε να δούμε, ήρθατε εδώ για να δείτε εμένα. Πάμε στο πάρκι. Όχι, δεν θα βρούμε τίποτα. Πάμε στο πάρκι και να δείτε το τζιπ ότι είναι άδειο δύο μέρες μέσα. Να σας παρακαλώ, τρελαθούμε τελείως. Να σας παρακαλώ. Αποκλείται να λέει ψέματα η κυρία. Μα σα λέει, σα είδε μετά, είδε στα μάτια. Και κύριε, λέω ψέματα εγώ. Τι να σα πω. Τι σα έκανε και εσά. Πάει στη δημόσια κίνηση, κύριε. Τρακάρει τα αυτοκίνητα. Τρακάρει τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι. Πάμε να το φτιάξουμε. Πώς σου φάνηκε, Πολ? Γιατί κόψε τα πινελίγια που άκουσες. Τα κόψε ο Βορύδης. Σαρώνει. Κάθηκε μια καλή ατάκα. Ποια? Πάνω στο διάλογο. Είχα πει ότι όλοι οι φαλακροί όταν οδηγούν μέσα αυτοκίνητο μοιάζουν. Να σου πω, Πολ. Όταν σου χτυπήσαν το κουδούνι και κατέβηκες κάτω και σου είπαν όλη αυτή την ιστορία και τα λοιπά, πήγε το μυαλό σου καθόλου ότι μπορεί να είναι φάρσα? Όχι, γιατί το στήσατε καλά. Στήσατε με την ένα πριν δύο μέρες είχε πάρει μια κοπέλα και λέει 12 η ώρα θα έρθει κάποια δημοσιογράφος από το περιοδικό Diva για συνέντευξη. Και βλέπεις, ήμουν αντιμένος. Και περίμενε την κοπέλα. Πριν τρία λεπτά φόραγα κάτι ειδικά, ξέρεις, ανοιχτά. Φαντάσου να κατέβαινα με αυτά. Αλλά έγραφες κείμενα. Έγραφα κείμενα. Έτσι. Έγραφε σήμερα. Και ήταν μια, μάλλον δύο συμπτώσεις, οι οποίες ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Πριν μια μέρα είχα τρακάρει κάποιον, μάλλον είχε τρακάρει, και ακριβώς την μέρα αυτή δεν ακουγόταν η φωνή από το θηροτηλέφωνο. Αλλιώς δεν θα κατέβαινα κάτω. Α, δεν μου έρθει η κοπέλα, πώς φάνηκε? Πάρα πολύ καλή. Πού είναι, είναι εδώ, υπάρχει? Έπρεπε να ήταν εδώ κανονικά. Πολύ καλή. Ναι. Είναι και συνάδελφος. Λάθος τρομακτικό που δεν είναι εδώ, έπρεπε να ήταν εδώ. Ταλεντάρα, φοβερή, διότι... νόστιμη, κομψή.
Πάρα πολύ καλή. Και εντάξει, ρε Βάλλο, μου ήθελα να γνωριστούμε αλλιώς. Ναι, όχι έτσι. Εντάξει, ρε Βάλλο. Αν είχαν βάλει άντρα, θα τον επλάγωνα στο ξύλο. Δεν υπήρχε θέμα. Σε βάση για την κοπέλα. Μη μου λες έγκια. Παρεπιπτόντως, έχω να σας πω το εξής. Πριν τελειώσουμε τον Παύλο τον Κοντογιαννίδη και πριν του δώσουμε τα Όσκαρ με την Μπονάτσα, έχω να σας πω το εξής. Όποιος θέλει να κάνει φάρσα στον κολλητό του, στο συγγενή του, στα αδέλφια του, στη μάνα του, στον πατέρα του, γενικά, σε όποιον θέλει, μπορεί να το γράψει σε βίντεο και να το στέλνει στην εκπομπή Αγίας Παρασκευής 75α και να βραβεύουμε το καλύτερο home video φάρσας. Φάρσα home video, άλλα κόλπα. Βραβεύεται. Τα βραβεία θα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Παύλο, θέλω να μου πεις το εξής. Τι είναι αυτά τα κείμενα που λες ότι έγραφες? Έχω μια εκπομπή στο Sky και κάθομαι και δουλεύω τα κείμενα. Στο ραδιόφωνο. Α, δηλαδή το λες σοβαρά ότι γράφεις κείμενα? Ναι, ναι. Α, γιατί εγώ νομίζω ότι το έλεγες, ας πούμε. Όχι, όχι. Για να... εντάξει, για να... πάει και έτσι. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, η Μπονάτσα με τα Όσκαρ, τον κύριο Κοντογιαννίδη. Περνώ. Κύριε Κοντογιαννίδη. Κοντογιαννίδης. Το αφιερώνω σε όλους τους πόντιους της Ελλάδος. Το αφιερώνω σε όλους τους πόντιους της Ελλάδος. Άλλα κόλπα. Αυτή είναι η χρυσή κασέτα και αυτή εδώ είναι μια φοβερή γραβάτα από τα άλλα κόλπα με πολύ αγάπη. Thank you. Παύλο, αυτή είναι, πρόσεξε, γιατί είναι γραβάτα με γαμάς. Είναι γραβάτα με γαμάς. Καλά, συγγνώμη. Όπως είναι δικιά σου, όχι. Την παίρνω, φεύγω. Εκτός από το Όσκαρ, την κασέτα, τη χρυσή κασέτα. Τι είναι, τότε, τι. Την γαβάτα με γαμάς. Μην κελάτε, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Έχουμε και ένα τραγουδάκι. Με γαμάς και αυτό. Όχι. Άσχετο. Ελάτε λίγο μπροστά. Οδηγείς και δεν σκέφτεσαι. Θα το πω μαζί. Έλα. Έλα, μαστράκο μου πάλι. Οδηγείς και δεν σκέφτεσαι κι είναι αυτό επικίνδυνο. Με τις σκέψεις εκείνε να αποφύγεις το κίνδυνο. Οδηγείς και δεν σκέφτεσαι, οδηγείς τα καμένα. Δεν την είδες την κόμενα, δεν δουλέψαν τα φρένα. Να είμαστε καλά. Παύλος Κοντογιαννίδης, άλλα κόλπα. Όπως κάθε εβδομάδα λοιπόν τα άλλα κόλπα σας έχουν υποσχεθεί. Πολύ καλό. Ότι θα μαζεύουμε, θα συγκεντρώνουμε μάλλον τις καλύτερες ατάκες, τα καλύτερα αστεία, τα καλύτερα δρόμενα και λεγόμενα εις τον τύπο, περιοδικό και ημερήσιο. Προσέξτε, γιατί ο ροζ πάνθυρας των άλλων κόλπων πηγαίνει και ακούει παντού. Έχει ένα λαστιχένιο αυτή που το λέγαμε εμείς μικροί, λέγαμε το λαστιχένιο αυτή. Πετάει το λαστιχένιο αυτή και ακούει παντού. Στη δέκατη θέση αρχίζει η Μπονάτσα, συγγνώμη, αλλάξαμε ρόλο. Λοιπόν, στη δέκατη θέση. Μεγάλωσε ρόλο. Ναι. Μήπως και με πάρουν σε καμιά άλλη κομπή. Α, καλά, εντάξει. Μένω κάποιες μέρες στο Λαγονίσι. Έχω αυτή την καμπάνα 10 χρόνια, την 119. Γιώργος Καρατζαφέρης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Χιόνια στο καμπαναριό, ξύπνησε όλο το χωριό. Στην ένατη θέση. Οι πιο πολλοί κάνουν σεξ βλέποντας ένα σύριαλ. Γρηγόρης Βαλτινός, ηθοποιός. Γρηγοράρα μου. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και θα μπορούσαν να βαριούνται κιόλας. Στην 8η θέση. Στην 8η θέση, μέχρι στιγμής, δεν έχουμε βρει τσάι με ανησυχητική ποσότητα αρσενικού. Χρήστος Καλατζόπουλος, προϊστάμενος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Χημείου. Και με την άδεια του Χημείου, συνεχίστε τα απογευματινά και φιλολογικά τέλεια χωρίς αρσενικό. Μόνες σας. Στην 7η θέση. Τώρα λέω ότι είμαι εργαζόμενη μητέρα με 3 παιδιά, που ενδιαφέρεται για την πολιτική. Το βρίσκεται ανέφικτο αυτό? Μαρία Δαμανάκη, υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων.
Πάρα πολύ σωστή η κυρία Δαμανάκη, γιατί η καλή κυρά, η καλή νοικοκυρά, συγγνώμη, είναι δούλα και κυρά. Την έκτη θέση. Τα σκυλιά χάλασαν το ελληνικό τραγούδι που κρατάν το φορητό τηλέφωνο ακόμα και την ώρα που τραγουδάνε. Δίκημο σχολείου, τραγουδίστρια. Αυτό, Βικάρα μου, δεν το πρόσεξε κανείς, γιατί όλοι μέσα στη ρούχλα τους νομίζουν ότι κρατάνε το μικρόφωνο. Στην πέμπτη θέση. Να διώξουν όλους τους διαιτητές που έχουν πρακτορείο μεζίνης. Ανώνυμος φύλαθλος στο Καραϊσκάκι. Αυτό το σχόλιο, επειδή δεν είναι δικό μου, θα το διαβάσω. Επειδή στο Καραϊσκάκι δεν κάνω εγώ σχόλιο, κομπορεύεται. Πες τα αγόρι μου να ξεσπάσεις. Στο γήπεδο είσαι. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει κανένας άλλος. Είναι το συνεργάτη μου, του κυρίου Μέλη. Στην τέταρτη θέση. Αν θελήσετε να αγοράσετε αυτή την εποχή κολοκυθάκια, το πιθανότερο θα είναι Θερμοκηπίου. Κώστας Μπαζέος, δημοσιογράφος, διατροφολόγος. Παρακαλώ, προσέχετε τι τρώτε. Μη σαβουρώνετε οτιδήποτε. Ένα παιδί με έπεισε πριν από λίγο ότι όλα θα πάνε καλά. Μου έδωσε ένα χιλιάρικο για το Μουσείο της Ακρόπολης. Ζήλτα Σεν, σκηνοθέτης με όραμα. Δεν είναι όλα άσχημα σε αυτόν τον τόπο, τελικά. Στη δεύτερη θέση... Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών... Σεραφείμ. Αφού ανησυχεί και ο κύριος Σεραφείμ που έχει τα μέσα, τα πράγματα είναι μάλλον σκούρα. Πάρα πολύ καλό το σχόλιο του μαέστρου, μου άρεσε. Και τώρα στην πρώτη θέση... Καλά, κορίτσια, μην φωνάζετε. Το ξέρω το παραμύθι. Οι άντρες σας απατάνε έτσι για χόμπι. Ενώ εσείς το κάνετε από σύνδρομο εγκατάλειψη. Πέτρος Κωστόπουλος, εκδότης και διάσημος εργέτης. Κυρίες και κύριοι, Πέτρος Κωστόπουλος, άλλα κόσμα. Έλα. Πετράρα μου. Πατριάρχη. Πέτρος Κωστόπουλος. Πατριάρχη. Εκδότης. Πατριάρχη. 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 Εδώ κάθομαι. Εδώ. Πολύ χρόνο, στον χρόνο. Θα σε καβαλήσεις. Όχι. Τι έγινε, κάτσε. Όχι, θα με έχεις κάτω εδώ και θα με πυροβολάς. Ένα καφέ μπορείς να πιάσεις. Ένα καφέ. Παρακαλώ, ένα καφέ στον κύριο Κωστόπουλο χωρίς ζάχαρη, πικρό. Ευτυχώς, Πέτρο μου, που βγήκες και μας υπερασπίστηκες, γιατί όλες οι κόμες μας κατηγορούν, ξέρεις, ότι τις κερατώνουμε και λοιπά. Ενώ αυτές μας κερατώνουν από ανασφάλεια. Ναι. Επειδή έχουν μερικά προβλήματα, επειδή τις προσέχεις, ενώ εμείς είμαστε κτίνοι. Εμείς το κάνουμε από χόμπι, δηλαδή. Ναι, γιατί είμαστε χτίνοι, οι άντρες όπου βρουν τους μπρόχνουν και τέτοια. Μπα. Τους το έχουν πει χιλιάδες φορές. Τι να φάω, παιδιά. Σας παρακαλώ. Δεν το θυμάσαι. Ναι, ναι. Τα έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Είναι θεωρία της ταχτοπούτας. Την μπουρδίζεις πάντα... όμως πολύ από ό,τι ξέρω. Όχι, την μπουρδίζω, δεν είδες τι έπαθα το καλοκαίρι. Ναι. Με σένα. Εμένα. Θα το πάλι πάλι με σένα. Δηλαδή, ο κακός μου δαίμονας με κυνηγάς χρόνια. Γιατί. Όταν ήμουν μικρός, έλεγα όταν μεγαλώσω θα γίνω βλάσης. Παιδιά, είδηση τρομερή. Όταν ήταν μικρό, για λέγε, τι έγινε με τίποτα, εγώ γίνει ιστορία το καλοκαίρι τώρα, έχει πλάκα. Γιατί μιλάμε για γυναίκες και για άντρες. Σήμερα για άντρες έχω πει. Δεν το θυμάμαι. Ήταν η μεγαλύτερη ξεφύλα που έχω πάθει. Δεν μου ξέρει αν είσαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί. Κάθεσε και έρχεται η άλλη σου λέει τι καλά που τα γράφει, τι ωραία που είναι αυτά. Ξέρει, οι γυναίκες δεν λένε γουστάρω ή τέτοια, λένε άλλα. Μ' άρεσε αυτό το άρθρο, ήταν υπέροχο, εκείνη η λεπτή άποψη που εξέφρασε κλπ. Και ξαφνικά εμφανίζεσαι εκεί στη Μύκονο και να λες... Έλα σε, φύγεσαι, φορτώστε, διαλύχτε, κάντε διάφορα. Και η γυναίκα μου λέει, μα τι χαριτωμένος που είναι ο Βλάσης και τι γλυκούλης που είναι. Ήταν μου την έδωσε και... Ναι, τουλάχιστον εντάξει ήταν το καρπούζι. Δεν θυμάσαι πως ήταν το καρπούζι. Όχι, δεν θυμάμαι πως ήταν το καρπούζι. Όχι, δεν θυμάμαι πως ήταν το καρπούζι. Πέρα εδώ, θεϊκόμενα. Όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Και μετά περιορίστηκε στην κουζίνα που είναι μικρή. Ναι, η Σαλονίκη. Έχει πολλά εργαλεία. Θα τα πούμε μετά αυτά. Σαλονίκη. Να σου πω, η Θεσσαλονίκη αυτή, αυτή δεν λες. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Λέει Σαλονίκη. Σαλονίκη λέει. Στο χωμάνα, μεγάλη. Θυμάμαι παλιά που πήγαινε και καθόσουν μέρε. Πάντα πάω.
Πάω κάθε χρόνο ένα μήνα. Μόνο φέτος δεν πήγα, θα πάω τώρα. Λέει όμως. Λέει, καρακαταλέει. 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 Έλα. Για πάμε. Καρακαταλέει. Δεν μου λες, μου λέει κάποιος εδώ πέρα, φίλος μας και φίλος του κοινός, τι μετράει πιο πολύ στις κόμενες, να είσαι χάι και τρελός ή να τις φτύνεις. Να τις φτύνεις. Γιατί. Το ξέρεις. Είναι σαν τα γραμματόσημα. Όσο τις φτύνεις, κολλάνε. Κολλάνε κατευθείαν, ναι. Όσο πιο πολύ σάλιο, τόσο πιο πολύ κόλλημα. Ενώ όσο πιο καλά φέρεσαι. Εσύ δεν έχεις αδυναμία στο φτύσιμο. Όχι, δεν έχω μόνο. Τι. Κακές τέτοιες είναι, σοβαρά το λέω. Εγώ έτσι ξέρω. Τελικά παρά είμαι καλός. Χαίρομαι μερικά άλλα παλικάρια που είναι στο φτύσιμο κανονικά. Τις πρόχνει τις επόμενες. Όσο... τις πρόχνει. Να σου πω και τώρα που το θυμηθήκα και αυτή την κόμενα εκεί που λες Θεσσαλονικιά στο Μυκονό, κάποια στιγμή την αποπήρες. Κάτι σου μιλάει και σου λέει Πέτρο και τα λοιπά και τη λες να μας... Παρακαλώ, θα με λες Πέτρο, θα με λες. Κύριε Κωστόπουλο, θα με λες. Κύριε Κωστόπουλο, θα με λες. Διότι με την τηλεόραση υπάρχει μια πλάκα. Με την τηλεόραση, βλέπουν τηλεόραση, νομίζουν ότι είμαστε ένας από εμάς. Δηλαδή ότι είσαι στην παρέα και τα λοιπά. Ναι. Δεν υπάρχει μια ευγένεια. Σε βλέπουν στον δρόμο, τότε δεν σκέφτεσαι τι επάθαινες. Χα, μια σφαλιάρα, γεια σου ρε μεγάλε να πούμε, βλασάρα. Τι να σηκώσεις, τι να κάνουμε. Λες, ηρέμησε ρε φίλε, ας πούμε. Καταλαβες. Η άλλη δεν σε ξέρει και με τη μία λες και είμαστε ξαδέρφια από προχθές. Να σου πω, πατρί, τι βαριάζει εγώ όλες οι νίκες. Τι βαριέμαι, ότι λένε όλες το ίδιο παραμύθι. Δηλαδή. Πολλές φορές. Αυτό της ευαισθησίας, του έρωτα, της ανασφάλειας, του... αυτά πρέπει να καλύψεις εσύ, αυτά που αυτή δεν έχει υποχρεώσει, έχεις μόνιμα εσύ. Εσύ μπορεί να δουλεύεις, εσύ μπορεί να φέρνεις, εσύ μπορεί να ψωνίσεις, εσύ μπορεί να μαγειρεύεις και αυτές υπάρχουν. Χιλόπιτα, σου άποτε. Χιλόπιτα. Ναι. Χιλιάδες. Δηλαδή από πιτσιρικάς ξεκινώντας, αλλά έχουν μια θύνουσα απορία, ξέρεις. Ναι. Τώρα τελευταία πάνε καλύτερα τα πράγματα λόγω τηλεόραση, το ξέρεις αυτό. Τι. Μασάνε με την τηλεόραση. Εσένα μας έκανε και πριν. Όχι, μας έκανε την τηλεόραση. Με σένα μας έκανε και πριν. Όχι, με το που βγεις στην τηλεόραση βγάζεις γκόμε. Λένε διάφοροι πώς θα βγάλεις κτλ. Βγες στην τηλεόραση. Κουτσί στραβεί όλοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν πληρώνουν οι πάντες. Το έχω δει και δεν το πιστεύω. Εσύ όταν θες να ρίξεις μια χιλόπιτα πώς τη ρίχνεις. Εγώ την αποφεύγω, ντρέπομαι. Θα ρίξει χιλόπιτα. Την κάνω, ναι, ντρέπομαι. Τι να πει σε γυναίκα, στην πέφτει μια γυναίκα. Τι να πει σε μια γυναίκα, δεν σε γουστάρω, άσε μας ίσχυρο. Δεν μας την πέσει κανένα. Δεν μπορεί να το λέει δηλαδή. Εσύ λες δηλαδή δεν γουστάρω, φύγει πάρα δρόμο. Φύγε ή ελασί. Όχι, εγώ δεν λέω φύγε ή ελασί. Εγώ λέω μισό λεπτό να πάρω ξεκάθαρο το βίντεο και έρχομαι. Όχι, εγώ κοκκινίζω, πρασινίζω, κατάλαβε. Σ' αρέσει ή φρικάρει που σε κυνηγάνε οι κόμενε. Δεν το. Όταν σε κυνηγάνε καλά, δεν φρικάρω. Άμα είναι κανένα φρικιό, φρικάρω. Για εσύ που σε κυνηγάνε κανένα φρικιό. Υπάρχει μια κατηγορία γυναικών, η οποία συνέχεια λέει Βλάση, το ξέρει αυτό. Εσύ είσαι έτσι, χρειάζεσαι μια προστασία, είσαι ένα άντρα που έχει προσοχή και τα λοιπά. Είσαι 40 χρονών, είσαι ανύπαντρο και μπλα μπλα μπλα. Δεν βρίσκει νέε, βρίσκει αυτέ είναι χαζέ, δεν έχουν μυαλό, χρειάζεσαι μια γυναίκα με μυαλό. Εκεί που μόλι μου λέει χρειάζεσαι μια γυναίκα με μυαλό, την κάνω τρέχοντα. Δηλαδή δεν. Μάλιστα. Εκεί φεύγω. Εσύ δεν φεύγεις με το μυαλό του πολύ. Εγώ έχω άλλα βίτσια, εν πάση περιπτώσει. Είσαι άλλα βίτσια, με το μυαλό. Ναι, κεφαλικά, κεφαλικά. Μαγειρεύεις. Ναι, μαγειρεύω πολύ. Είδα εκεί στο σπίτι. Ναι, φάγαμε καλά. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία, οφείλω να ομολογήσω. Καταπληκτικά. Λογαριασμό δεν πλήρωσες, βέβαια. Λογαριασμό δεν πλήρωσες. Ρώτησα όμως μετά. Δώσε τα παιδιά. Όχι, ρώτησα στο Diamonds and Pearls που είδε αυτό, ήταν ο Σπανουδάκης. Ναι. Λέω εσύ, φύγαμε από τον Πέτρο και μου λέει: ναι, το ξέρω, είσαι χρεωμένο. Την άλλη φορά. Θα στο στείλει. Την άλλη φορά. Όχι, θα στο στείλει. Θα πάμε διπλά. Ποιο είναι το καλύτερό σου φαγητό που μπορεί να μαγειρέψει για μια γκόμενα, που σου αρέσει πολύ. Γενικά πιστεύω ότι το να κάνει τραπέζι σε μια γυναίκα είναι το πιο καλό, αν θε, ορεκτικό για να ξεκινήσει κάτι. Δεν υπάρχει καλύτερο. Να κάνει τραπέζι, εννοεί να μαγειρέψει εσύ. Να μαγειρέψει εσύ. Άμα την ψήσει και τη πει έλα και δεχθεί να έρθει. Πάμε για φαΐ. Οι Times γράφανε πριν από λίγο καιρό πώς λένε οι άντρες και πώς λένε οι γυναίκες ότι θέλω σήμερα το βράδυ να αυτοθούμε, ξέρω εγώ. Πώς το λένε, πώς το λένε στην εκπομπή για να μην πω καμία. Να έχουμε μία επαφή τρίτου τύπου, ξέρω εγώ. Ναι. Ξέρετε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, οι άντρες λέει ότι λένε κατευθείαν πάμε στο ψητό. Δηλαδή, μπαμ, θέλω σήμερα το βράδυ να πάμε στο κρεβάτι. Ναι. Οι γυναίκες λέει πάντα διαλέγουν την έκφραση. Θέλω σήμερα το βράδυ να φάμε μαζί.
Οπότε και εσύ λες, σήμερα το βράδυ θες να φάμε μαζί, μη χάνεις δύο χρόνια και φας και καμιά χλαπάτσα ή σου πει άλλη πια με πέρασες και τέτοια πράγματα όλα αυτά και καλείσαι ένα φαγητό σου μαγειρεύεις σήμερα το βράδυ. Δεν πρέπει να βάζεις ποτέ κρέας, γιατί οι γυναίκες δεν ξέρεις πώς θα πάνε με το κρέας. Το κατάλαβες, γιατί άλλες παχαίνουν, άλλες φοβούνται κλπ. Δεν πρέπει ψάρι, γιατί πολλές δεν τρώνε ψάρια, άλλες δεν φοβούνται. Οπότε κάτι ενδιάμεσο, κάνα κοτόπουλο, καμιά μακαρονάδα ελαφριά με. Με τη μεταλλιολίνη και σολομό και καβούρι, αυτά τα πάντα. Τα πάντα. Τα light. Αλλιώ μπορεί να έρθει και να μην φάει τίποτα. Φάω μια σαλάτα και να τρώσει μόνο σου. Σχέση με να μαγειρεύει και να τρώσει μόνο σου. Στην πίκρα. Δεν σε έχει και στην τιμωρία. Ποιο είναι το πιο καλό σου καψωρό τραγούδο? Αγωνία με λαχτάρα. Να σε μοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιάζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να σε μοιάζομαι. Το άλλο, το χρυστάκι. Ποιο. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Κι από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Κι από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Με ατροπαρίζεις, βγαίνεις έξω, συνήθως. Ναι. Βγαίνεις. Τι κάνεις, σε αρέσει η αλητία και τα λοιπά. Μαλακιούλες, τίποτα, αυτά που κάνουν οι άντρες. Μαλακιούλε. Ναι, ξέρεις, τίποτα, χαζομάρα. Βγαίνουμε έξω και αρχίζουμε τα σχόλια. Γελάτε. Γυναίκες τσομπολέμουν, τι κάνει ένας, τι κάνει άλλος. Εμείς τι σχολιάζουμε, σχολιάζουμε όσους ξέρεις άλλα πράγματα. Πάμε τις μηχανές, κόβουμε καμιά βόλτα, πάμε σε κανένα εστιατόριο και μετά πάμε εκεί που έχει τζερτζελέ, ψηλό τζερτζελέ, ψηλό τζόγο. Τζόγο σημαίνει να έχει και καμία γκόμενα. Τζόγο να έχει γκόμενα. Πολλές μπας και πληρώσουμε κι εμείς τίποτα. Η σάντρα, ξέρει η σάντρα. Ξέρει η σάντρα. Ναι. Εκεί πάει. Σ' αρέσει και εκείνη. Πάμε εκεί που είναι μαγαζία που έχουν και κανένα τέτοια. Αυτά είναι όλα. Δεν μου λες τώρα να σου κάνω μια ερώτηση κέρια. Αν ήταν μια πτυρίκα εδώ, ποιο από τους δύο θα διάλεγε? Σου είπα, εσένα θα διάλεγε. Γιατί? Υπάρχει στα καραγκιουζιλί και αυτά τα μπρος που έχει εσύ, εσύ και τα λοιπά. Αυτά που γράψε, ότι είσαι ευαίσθητη. Κάνει παιδικές μαλακιούλες. Είσαι ευαίσθητη. Διάβασα ένα περιοδικό ότι βγήκες πρώτος, δικό μου περιοδικό στο ΜΕΝ, ότι βγήκες πρώτος στις προτιμήσεις των γυναικών που θα θέλανε one night stand, που λένε ξεπέτα στα ελληνικά. Ξεπέτα. Πάρα πολύ. Και έτρεπα τα μάτια μου. Και έτρεπα τα μάτια μου. Γιατί? Μάλλον σε βλέπουν μικρό, θα σε προστατεύσουν, ξέρω, διαολάκι που κάνεις. Εγώ άλλο, αλλού πήγε το μυαλό μου. Πού πήγε? Ότι είναι ψηλό ανομαλάρες όλο. Πέτρο, να σου πω. Επειδή με έχεις ψιλοπροσβάλει και την έχω κάνει ψιλογαργάρα. Αφού σε αγαπάω. Αγαπάς. Ορκίζω. Δεν σε προσβάλλω. Μα την Παναγία. Ορκίζω. Μα την Παναγία. Ορκίζω. Να μην ξεναλαμβήσω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ψιλοκόντρα. Σοβαρά. Τι κόντρα. Σοβαρά, μια κοντρίτσα. Ένα ψιλοπράτος. Χέρια στο τραπέζι. Σοβαρά μιλάει. Σοβαρή. Ψιλό. Ψιλό. Θα σε πατήσω. Ωραία γραβάτρα, φίλε. Ο Πέτρος τη νύχτα. Ο Βλάχος με καρφιά, ρε. Έλα, ρε. Λοιπόν, το ένα χέρι εδώ. Εκεί. Μην πιάσεις από εδώ, δεν κάνει. Όχι. Ποιος έχει πιο μεγάλο χέρι. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ πιο μακρύς, εσύ πιο χοντρό. Πάμε. Εντάξει. Τρία. Έλα. Δύο. Ένα. Σημειωτέρω ότι είχα και μία ψιλοθλάση τελευταία από τη Χάρλεϊ, από τη μηχανή. Μου φύγε η μηχανή, σοβαρά μιλάω. Μου φύγε η μηχανή και την κράτησα με το ένα χέρι. Α, η μηχανή. Αλλά έγινε τυραμόλα το χέρι, ξέρεις. Σου έχω μία έκπληξη καταπληκτική. Έκπληξη. Θα εμφανιστεί αυτή τη στιγμή μπροστά μας ως διαμαγείας η μοναδική γυναίκα που της είσαι πιστός. Εγώ. Ναι. Εσύ. Γυναίκα. Μία γυναίκα, είσαι πιστός. Η Ρόζη. Η Ρόζη. Η Ρόζη, μοναδική γυναίκα που ο κύριος Κωστόπουλος είναι πιστός. Καλά, είναι καταπληκτικό. Ροζάρα μου. Έλα να σε πλήσω κι εγώ. Έλα το Ρόζο. Κούκλα μου. Είναι φοβερό, αλλά είναι αμφιλίκονο. Στην εικονισμή. Ναι, έχει χτυπήσει ένα φορτηγό. Αλανιάρα. Αλανιάρα. Πού την έχει χτυπήσει. Έλα. Ναι, και την κάτσε. Κάναμε εδώ. Από εδώ και τι μωράκι μου είσαι. Έλα. Τι γλυκά μου. Τι είναι μωρέ, γλυκά, γλυκά δεν είναι. Να σου πω, βγαίνετε μαζί τα βράδια κανονικά και τέτοια. Όχι, την κλείνω μέσα όπως πρέπει να κάθεται κάποια γυναίκα. Κοίτα σου, γλυκά, κλείνω μέσα. Κοίτα σου, γλυκά.
Αυτή εδώ η γραβάτα είναι ένα δώρο εκ μέρους όλων των γυναικών που βρίσκονται στα άλλα τέλη. Ευχαριστώ, μωρό μου. Για να δω, για να δω. Άλλη γραβάτα. Εδώ και είσαι. Ευχαριστώ, μωρό μου. Μέριλιν. Έχουμε ήδη μια Μέριλιν. Καλά. Καταπληκτική γραβάτα. Από τον έχω Βλάση, έχω Μέριλιν τώρα. Ο Βλάσης, ο Πέτρος και η Μέριλιν. Το τρίο Στούτζες. Και η Ρόζη. Και σας παρακαλούμε πάρα πολύ να συνεχίσετε να μας μαγειρεύετε. Θα σας μαγειρεύω. Πότε είσαι ελεύθερη? Πάντως όχι Σαββατοκύριακο. Τετάρτη. Έγινε. Τι ώρα? Να κοιτάξω το φάιλο φάξ μου. Να φέρω και το απαντήσω. Να φέρω και το Βλάση. Να φέρω και το Βλάση. Ο Βλάσης πάντα, φυσικά. Χωρίς το Βλάση δεν γίνεται πάντα. Ποιος είναι ο Βλάσης που πάει παντού? Βεβαίως. Ο Πέτρος που πάει παντού. Πέτρος Κωστόπουλος, άλλα κόμπα. Χαίρετε. Γεια σας. Τελικά αυτός ο κόσμος ανήκει στους άντρες. Αλλά και αυτοί τι θα κάνανε χωρίς εμάς, ε? Όλο μπύρες και ποδόσφαιρο θα ήτανε. Γιατί κακά τα ψέματα. Τι είναι ένας μπονάτσος χωρίς μια μπονάτσα? Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε μέσα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το αισθητό μου μου λέει ότι κάτι γίνεται πάρα πολύ σοβαρό. Δεν κάνει ποτέ λάθος το αισθητό μου. Για πάμε. Για πάμε, σε παρακαλώ. Για πάμε. Μεγάλε, τι έγινε? Όλα καλά? Όλα όμορφα. Τι γίνεται, το μαγαζί πώς πάει? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε πολλοί κόσμος? Πάρα πολύ. Έχει ζώο? Πολύ αρκετό. Γυναίκες έρχονται? Αρκετές. Το μεγαλύτερο ποσοστό του μαγαζιού είναι ζευγάρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό του μαγαζιού είναι ζευγάρια. Βεβαίως. Δεν τρελαθώ, θα γίνω έξαλλο. Είναι ζευγάρια. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται, γιατί φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και άμα αργήσω, φάει και σημεί σου. Για πάμε μέσα. Η μαγιά είναι ελληνική. Η μαγιά είναι ελληνική. Rated!
καμπόρι σα. Ε, beauty, beauty. Ποια κόμμα σα αρέσει πολύ από όλε. Όλε, τούτη. 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 Συγγνώμη που άρχισα. Πού είσαι, πώς έγινε, όχι. Μισό λεπτό. Σε ένα meeting ήμουνα τώρα, δεν τρέχει τίποτα. Σε ένα meeting ήμουνα. Λοιπόν, πες ένα τραγουδάκι, πάω να αλλάξω, να σε ενημερωθώ λίγο και έρχομαι. Ε, τι meeting ήταν. Meeting. Ήταν meeting. Meeting. Σοβαρό. Meeting. Σοβαρό.
Κωστάρα μου. Κώστα μου. Έσχισες. Πρώτος. Αντρικά κόλπα, εκεί κοίτα. Αντρικά κόλπα, κουστάρεις. Ε. Κουστάρεις. Πώς θα πας εσύ με τις γυναίκες. Καλά. Ναι, χαρά. Σε κυνηγάνε. Αρκετά. Κουστάρεις, σε κυνηγάνε. Δεν μου λες. Κώστας. Ο Κώστας είναι πονηρός. Δεν μου λες, σου έχουν κάνει ποτέ από το πάλκο, από έτσι όπως κάθεσαι καμάκι κατευθείαν. Πολύ στο μαγαζί. Πώς αντιδράς. Πες μας αμέσως. Δεν λέω. Γιατί. Σε μένα δεν λες, ναι. Έχω ρωτήσει κι άλλες εδώ. Θα μου πεις πώς αντιδράς. Εξαρτάται. Ε. Εξαρτάται από ποια είναι. Από ποια είναι. Από το ποια είναι. Δηλαδή, άμα είναι καμία από τη γουστάρες και τις φιλονόσιμες και τα λοιπά, θα έρθει στο καμαρίνι και τέτοια. Κάνα τηλέφωνο σε κανένα σημείο, σε κανένα σερβιτόρο, τίποτα. Όχι. Όχι. Κάνα μπουκέτο λουλούδια. Έχει γίνει κάποτε παλιά και κάτι φοβερό βέβαια. Όπου τι. Μία έχει δώσει ένα χαρτάκι και λέει, δώσε στον Κώστα σε ένα σερβιτόρο. Ναι. Και αυτό το κράτησε το χαρτάκι, έχει το τηλέφωνο, την πήρε τηλέφωνο και βγήκανε μαζί τελικά. Και τι είπε ότι είμαι ο Κώστας βέβαια στην αρχή. Όχι, λέει, για να την ψήσει να βγουν. Ο Κώστας να έρθει και τη θέση του. Καταπληκτικό. Δεν μου λες Κωστή, είσαι Αργέννης με άποψη. Παντρεμένος δεν είμαι, αλλά ούτε και Αργέννης ακριβώς. Με άποψη όμως. Με άποψη Αργέννη. Μαγειρεύεις, πλέκεις, πλένεις, το σπίτι το φροντίζεις εσύ, τι κάνεις. Μόνο μαγειρεύω από όλα αυτά. Τίποτα. Δεν πλένεις. Όχι. Ούτε ψιλοσουγκαρίζεις. Το κρεβάτι σου το στρώνεις το πρωί. Που φεύγεις. Ή το αφήνεις ξύστρωτο. Όπως λέγανε παλιά. Γαϊδούριξες αμάρωτο. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Εγώ προσωπικά το στρώνω το κρεβάτι μου γιατί όταν γυρίζω στο σπίτι θέλω να είναι στρωμένο. Ναι. Και, και εγώ στρωμένο το βρίσκω, αλλά δεν στρώνω εγώ. Α, ναι. Ναι. Τι θα μαγείρευες, εάν μαγείρευες, μαγείρευες εμείς, τι θα μαγείρευες ένα ρομαντικό δείπνο. Κάτι σε κινέζικο. Κάτι σε κινέζικο. Τι. Ιταλικό. Τσαψούι. Ξέρω εγώ. Τι. Κάτι. Κινέζικο ή ιταλικό. Ένα από τα δύο. Μαγείρευες όμως ένα φοβερό δίσκο. Όχι από μόνος μου, όχι μόνος μου. Με ποιον. Εγώ βάλα και τα μπαχαρικά. Ναι, ναι. Τη γαρνιτούρα. Με ποιον. Τη μαγειρική την έκανε ο Γιώργος Ζήκας που είναι ο δημιουργός του δίσκου. Γιώργος Ζήκας σε μεγάλη ρέντα ο Γιωργάκης. Βέβαια. Μακεδόνας, Νταλάρας και τα λοιπά. Σε την Παθηφάρνα όλους. Κάνει επιτυχίες. Είναι νεορεμπέτης, σούπερ. Φίλος μου. Βέβαια. Σχολή Θεσσαλονίκης. Σχολή Θεσσαλονίκης. Και ο Σταμάτης βέβαια, ο οποίος ήταν και αυτός στη μαγειρική της κουζίνας. Ο δίσκος είναι καταπληκτικός, σχίζει. Πολύ καλά. Και σου εύχομαι να πάει ακόμα πιο καλά. Λέγοντας όμως τώρα μέσα στο δεύτερο τραγούδι. Τώρα! Πω! Όλα αυτά. Σεισμός. Ωραία, με φτάνει και
Αν θέλετε να κάνουμε γενέθλια έκπληξη σε κάποιο δικό σας, γράψτε μας. Αγίας Παρασκευής 75α, Χαλάνδρη 152-34. Υπάρχουν πολλοί καταπληκτικοί άντρες, πάρα πολλοί καταπληκτικοί άντρες σήμερα στην εκπομπή, αλλά υπάρχει και μία γυναίκα σήμερα κάπου που έχει τα γενέθλιά της και θα ήθελα να της ευχηθώ ολόψυχα χρόνια πολλά. Χρόνια λοιπόν πολλά στην Ρεβέκα Χριστοπούλου. Γεια σου Ρεβέκα. 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 Μ' ακούς. Ρεβέκα. 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 Μ' ακούς. Ας φύγει ο κύριος εκεί μπροστά. Του βλέπω την πλάτη του για να μην πω τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά Ρεβέκα. Χρόνια πολλά. Πώς νιώθετε Ρεβέκα που τώρα που σε βλέπει όλη η Ελλάδα. Ρεβέκα. Σου μιλάω, θα μου απαντήσεις. Σου φέρανε την τούρτα. Χρόνια πολλά, να ζήσεις. Τα πόσα κλείνεις. 24. 25. Α, 25. Καταπληκτικό. Σε αρέσει η τούρτα που έχει σχήμα βιβλίου. Ναι. Το πρόσεξε αυτό. Ποιο. Ποιο. Αλακόλπα. Αλακόλπα είναι. Αλακόλπα. Α, κάνεις πάρτι στο σπίτι απόψε. Ναι. Πώς σου φαίνεται, είναι μαζεμένοι οι φίλοι σου όλοι. Οι γνωστοί σου κτλ. Επειδή δεν μπορούσα να έρθω εγώ προσωπικά, σου στέλνω μία τούρτα με την αδελφή σου την Τζένια. Ε, ωραία. Ωραία. Ανάβεις τα κεράκια. Ναι. Άναψε τα, Ρεβέκα. Μπράβο, Ρεβέκα. Σβήστα τώρα, να σου πούμε το happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rebecca. Happy birthday to you. Σ' αρέσει που είναι σε σχήμα βιβλίου η τούρτα. Δεν σας ακούω. Μ' ακούς. Μ' ακούς. Έχω μάθει ότι σ' αρέσουν τα βιβλία. Είναι αλήθεια. Διαβάζεις πολύ. Διαβάζω. Για κοίτα με εμένα. Εμένα θα κοιτάς. Δεν τα κοιτάς συνέχεια την τούρτα κάτω. Δεν τα σκύβεις. Ε, διαβάζεις πολύ. Διαβάζω. Τι άλλο σου αρέσει πολύ να κάνεις. Μήπως να ταξιδεύεις. Μήπως να ταξιδεύεις. Ναι. Σ' αρέσει. Ναι. Δεν μου λες τώρα, αυτό τι σου θυμίζει. Βιβλίο. Αυτό βιβλίο. Αυτό σου θυμίζει βιβλίο. Είναι μια πρόσκληση αυτή, τι σου θυμίζει. Ή μήπως ήσουν πολύ μικρή και δεν θυμάσαι. Όχι, τα βαπτίσια μου είναι. Α, τα βαπτίσια σου. Δεν υπάρχουν αγγελίσουμε. Αυτό τι είναι. Αυτό. Τα φτερά. 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 Από πού είναι αυτά. Αυτά είχα τρεις αγγελίες στην εισαγωγή και μην μένουν. Για κοίτα εδώ. Ο ποιος άγγελος θα φοράει τώρα. Ποιος άγγελος θα χωράει. Ποιος άγγελος καλός έφερε αυτό το φτερά που χωράει. Δεν μου είπες όμως ότι πηγαίνεις και σε κέντρο και σε σαλόνις που και που. Αυτή η φωτογραφία από πού είναι. Από τον Ξεβουλόπουλο. Λοιπόν, τώρα έχω μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη για σένα, πρόσεξε. Θα πιεις σαμπάνια με τον αγαπημένο σου τραγουδιστή. Τον Κώστα Μπίγαλη. Κώστας Μπίγαλης. Γεια σας, Κωνστάρα μου. Δεν θέλουμε να αποθέσω κάτω στάρμα. Να ανοίξει τη σαμπάνια ο Κώστας. Κωνστάρα μου. Να ζήσεις. Να ζήσεις για τα κάτω χρόνια πολλά. Όπως συνεχίζεται, να ανοίξουμε... Να ανοίξει τη σαμπάνια. Δεν έχω ξανανοίξει και δεν το πιστεύανε. Άστα ψέματα, Κώστα. Δεν έχω, παιδί μου. Είμαι... Άστα ψέματα, είπα. Ελετσίνες, άστα ψέματα. Δεν έχει. Καταπληκτικό. Κοίτα και στην υγειά μου, Ρεβέκα. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου.
Από πού να κάτσουν να με βλέπουν όλοι. Από εδώ. Λοιπόν, χρόνια πολλά ρε παιδιά. Και καλά να είναι. Κώστα. Κωστάρα μου. Ορίστε Βλάση μου. Μ' ακούς. Είδες που με ξαναβλέπεις. Ναι. Πολύ και πολύ ώρα έκανα σε εδώ. Να σου πω. Έχεις φέρει μια τσάντα. Για άνοιξε τη λίγο σε παρακαλώ. Τσάντα. Κάνε μου τη χάρη. Έχουμε και κάτι καλούδια. Μισό λεπτό. Είναι μικρά. Άνοιξε την τσάντα να λέω. Όχι, δεν το λέω ακόμα. Είναι μικρά. Μικρά γούνινα ζωάκια. Έχω μάθει ότι τα λατρεύεις τα ζωάκια. Ρεβέκα μου. Είναι αλήθεια, Ρεβέκα μου. Και αυτά είναι επιδόρπιο. Επιδόρπιο. Αυτά είναι από την Αργυρό, δεν είναι από τον Πίγαλη. Οι κοπέλες δεν μεγαλώνουν ποτέ, με κουκλάκια παίζει και μεγάλες. Και το τελευταίο, για να δούμε. Έχουμε και αυτό. Το CD του Κώστα Μπίγαλη. Το υπογράφει αποκλειστικότητα για τη Ρεβέκα. Έχει πάθει η Ρεβέκα. Το μουσικό ταξίδι το τελευταίο, να το υπογράψω με πολύ αγάπη. Τι έγινε, παιδί μου. Χρόνια σου πολλά, Ρεβέκα μου. Συγχαρητήρια. Πρόσεξε με, Ρεβέκα. Ρεβέκα. Ναι. Ρεβέκα. Πρόσεξε με. Έχω μάθει ότι είσαι πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ότι διαβάζει διάφορα λογοτεχνικά βιβλία κτλ. Και σου αρέσει να. Τι άλλο να κάνει. Να. Να. Την έφαγε σήμερα. Να κεντάω. Μπράβο. Αυτό τι είναι εδώ. Αυτό τι είναι. Τι είναι αυτό, πε μου. Πε μου. Πε μου. Τέλειο. Με τα χεράκια σου το έκανε. Εργόκυρο ή μη ψηλεβελονιά. Δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει. Δεν ξέρω, θα το σκοτώσεις. Γιατί να το σκοτώσεις. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της βραδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλα κόλπα. Άλλα κόλπα. Και προσέξτε με τώρα, ή μιλάει κανείς, ενός λεπτού CD. Παρτικολαριστά. Παρτικολαριστά. Πάμε και τα παρτικολαριστά. Πρώτα όμως να παρουσιάσω τους φίλους μου μουσικούς που ήρθαν σήμερα και παίξαμε εδώ ζωντανά. Το Δημήτρη το Μαριολά και το Δημήτρη το Χριστοδούλου στα μπουζούκια. Τον Νίκο το Σακά στην κιθάρα. Το Σπύρο τον Νίτη στα τύμπανα. Το Γιώργο τον Μπορή στον μπάσο. Και το Γιώργο τον Ζαχαρίου στο πιάνο, ο οποίος έχει κάνει και την μουσική επιμέλεια. Παγλά, μαγανιά.
Γουστάρω όμως με φίλους τα μπαλέτα, με συμπεριά στα καφέ. Εγώ με νουλές κυριλέ και με χοντρό δακταμπουλέ. Πως τα χαμπίθεν και αυτά, πως όλα είναι σχετικά ρέστη από λεφτά. Κοστάρα μου, είσαι ένα καταπληκτικός. Τρομερός. Γουστάρω γυναίκες, γουστάρω κουλτούρα, έλα. Κώστα μου, αυτή η γραβάτα είναι για σένα, από τα άλλα κόλπα, επειδή ξέρω ότι γουστάρεις να παίζεις και μπάλα. Ωραία. Καταπληκτική. Βέβαια. Ε, μην τη χάσεις. Θα βάλω για πρώτη φορά. Γραβάτα, μην τη χάσεις. Όχι. Θα τη βάλεις. Άντε, πάλι φυλάκια. Γουστάρω. Άλλα κόλπα, Κώστας Μακεδόνας. Μην ξεχνάτε την άλλη Κυριακή, τρομερή, φοβερή έκπληξη. Δεν σας τη λέμε από τώρα, θα σας πούμε την άλλη Κυριακή. Απίστευτο και όμως αληθινό, σαν την Πονάτσα. Χαίρετε!